της κατάστασης που ζούμε, πρέπει και εμείς εδώ στον τόπο μας να είμαστε σχετικά έτοιμοι. Από το σχετικά έως και πολύ έτοιμοι. Διότι έτοιμοι γιατί? Έτοιμοι γιατί είναι μέσα στις πιθανότητες. Το κακό, έχω την αίσθηση ότι έχει διασκορπιστεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι διαφορετικό θέμα το να βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο πρέπει να ενσωματωθούν, να μην συνδέουμε με το μεταναστευτικό, με τους τρομοκράτες, γιατί έχουμε να κάνουμε με τρομοκράτες. Ακόμη και αυτές οι ερμηνείες που δίνουμε περί της ριζοσπαστικοποίησης. Είναι ένα πράγμα η ριζοσπαστικοποίηση και ένα άλλο ζήτημα το ότι κάποιος ζώνεται με εκρηκτικά και πάει και ανατινάζεται για να πάρει, για να σκοτώσει ανθρώπους. Είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία ενδεχομένως θα χρειαστούν πάρα πολύ ειδικοί για να εξηγήσουν τι είναι εκείνο που συμβαίνει στον άνθρωπο και λέει θα γίνω βόμβα. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα ενδεχομένως τοποθετώ βόμβα και άλλο πράγμα γίνομαι ο ίδιος βόμβα. Νομίζω ότι προσωπικώς δεν είμαι σε θέση να τα ερμηνεύσω όλα αυτά επιστημονικά όσο χρειάζεται. Αλλά ναι, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα χρειαστούν και ένα τζαμί, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα ανοίγω κάποια θέματα τα οποία θα βρεθούν μπροστά μας. Αυτά θα τα χειριστούμε ενδεχομένως με πολύ πιο δύσκολο τρόπο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αλλά νομίζω εδώ, το ξαναπώ για άλλη μια φορά, χρειαζόμαστε σοβαρή πολιτική τάξη η οποία θα αναλάβει πολύ σοβαρές ευθύνες διακυβέρνηση της χώρας. Και να, αυτό που λέμε το γενικό, πώς θα το πω, να δώσει και την αίσθηση στην κοινωνία ότι ζούμε σε μια γέτα. Μισό λεπτό, εδώ μια υποσημείωση ακόμη. Τον τελευταίο χρόνο, θα έρθει σε μένα, στον τελευταίο χρόνο, έχουμε νιώσει ανασφαλείς γιατί νιώθουμε πως δεν έχουμε σύνορα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είπε προχθές ο κ. Μουζάλας στον Παύλο Τσίμα, ίσως ήταν και το πιο σοβαρό.